Ένα κύκλο επαφών με του επικεφαλεί και του εκπροσώπου των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο άνοιξε μετά το αποτέλεσμα τη πρώτη Κυριακή στο Δήμο Ιωαννητών. Οι δύο υποψήφοι δήμαρχοι που θα τεθούν να αντιμέτωποι την προσεχή Κυριακή διεκδικώντα την ψήφο των συμπολιτών για το αξίωμα του Δημάρχου έχουν ήδη ξεκινήσει τι προσωπικέ επαφέ ενώ άλλε γίνονται σε επίπεδο παρατάξεων. Το κρίσιμο ζητούμενο βέβαια είναι εάν θα υπάρξει κάτι άλλο περισσότερο χειροπιαστό πέρα από την κοινή διαπίστωση πω το σύνολο των παρατάξεων έχουν κοινό στόχο να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της πόλης και να θέσουν τις προϋποθέσεις για τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Οι ρυθμιστέ βέβαια τη τελική επιλογή μπορεί να φαίνεται πω είναι οι παρατάξει, όμω δύσκολα κάποια από αυτέ θα μπει στη διαδικασία να προκρίνει και να επιλέξει μία από τι δύο υποψηφιότητε. Πολύ δε περισσότερο να κατευθύνει του δημότε που την στήριξαν. Έτσι, οι επόμενε ημέρε αναμένονται με ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση των επαφών και συναντήσεων, δύσκολο όμω θα υπάρξει πρακτικό αποτέλεσμα σε επίπεδο καθοδήγηση. Από την άλλη, οι ημέρε μέχρι το βράδυ του Σαββάτου μπορούν να αποτελέσουν και τη βάση των ενδεχόμενων συνεργασιών για τη νέα δημοτική περίοδο, οι οποίε θα απαιτηθούν αναγκαστικά λόγω των συσχετισμών δυνάμεων στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχο και εκ νέου υποψήφιο του Δημαρχιακού Θόκου, Θωμάς Μπέγκα, με δήλωσή του, αφού εκφράζει ευχαριστίε προ του πολίτε που ανέδειξαν την παράταξη πρώτη δύναμη στι εκλογέ, σημειώνει πω η διαδικασία επιβεβαίωσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη ενότητα πολιτών. Από σήμερα τονίζει, αναλαμβάνω την ευθύνη ω Δήμαρχο και επικεφαλή τη παράταξη που αναδείχθηκε ω πρώτη και ισχυρή αυτοδιοικητική δύναμη του Δήμου να δημιουργήσω τη νέα αυτοδιοικητική πλειοψηφία των θετικών δυνάμεων του Δήμου, απευθυνόμενο. Ενώπιον της κοινωνία, δημόσια, όχι μέσω πολιτικών συναλλαγών ή παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, στο σύνολο των παρατάξεων που τιμήθηκαν με την ψήφο των συμπολιτών μα, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να εισέλθουν στο δεύτερο γύρο. Με σεβασμό συνεχίζει απέναντι στι προγραμματικέ θέσει των παρατάξεων σε περιβάλλον συνεννόηση και συνένεση, ξεκινώ συναντήσει με όλε τι παρατάξει που δεν κατάφεραν να εισέλθουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, προκειμένου να διερευνήσω τη μέγιστη προγραμματική σύγκληση που θα επιτρέψει την αποτελεσματική διακυβέρνηση του Δήμου την επόμενη μέρα. Προσέρχομαι στο διάλογο, συνεχίζει ο κύριος Μπέγκας με τις βασικές αρχές της παράταξής μας, όπως η χρηστή διοίκηση και η διαφάνεια, το σχέδιο και το όραμα για το μέλλον του Μεγάλου Δήμου Ιωαννιτών. Προσέρχομαι στο διάλογο με ειλικρίνεια, όχι μόνο γιατί το επιβάλλει το νέο πλαίσιο της απλή αναλογικής, αλλά γιατί... Τόσο προσωπικά όσο και η παράταξη έχουμε δώσει δείγματα γραφή τα προηγούμενα χρόνια, κάνοντα πράξη τη συνεργασία, τη συνένεση και τη σύνθεση. Η παράταξή μου και εγώ προσωπικά θα εγγυηθούμε την ομαλή μετάβαση στη νέα περίοδο τη απλή αναλογική, και θα εγγυηθώ προσωπικά το μέλλον του Μεγάλου Δήμου Ιωαννητών, αναφέρει στη δήλωσή του ο Θωμά Μπέγκα. Το βράδυ τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αισιοδοξία η ολομέλεια τη παράταξη για ένα νέα εποχή, όπου τα μέλη τη εκτίμησαν το εκλογικό αποτέλεσμα, επισημένοντα ότι ο κεντρικό στόχο που ήταν η είσοδο στο δεύτερο γύρο έχει επιτευχθεί. Ο υποψήφιο δήμαρχο Μωησή Ελισάφ υπογράμισε ότι εν ώψη του δεύτερου γύρου η παράταξη πορεύεται με ενότητα, απευθύνεται στο σύνολο τη κοινωνία και διεκδικεί την ψήφο όλων στη βάση του προγράμματό τη για τη νέα εποχή στα Γιάννενα. Η συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία τη Κυριακή είναι κρίσιμη, αναφέρεται σε σχετική δήλωση του κυρίου Ελισάφ. Με την ψήφο του, οι πολίτε θα ορίσουν το μέλλον τη πόλη, θα αποφασίσουν για τα Γιάννενα τη επόμενη τετραετία. Το δίλημα τη Δεύτερη Κυριακή είναι αν συμβιβαζόμαστε όπω τονίζει με τη στασιμότητα ή κάνουμε άλμα πρόοδου. Αν παραμένουμε στο παρελθόν ή κερδίζουμε το μέλλον, αν αποθεώνουμε το πελατειακό σύστημα διακυβέρνηση ή βαδίζουμε με δικαιοσύνη και υπευθυνότητα, αν μένουμε στο παλιό και ξεπερασμένο ή δημιουργούμε ένα δήμο σύγχρονο και ευρωπαϊκό. Επίσης το βράδυ τη Δευτέρα, συνεδρίασε η Γραμματεία τη Παράταξη Ιωάννηνα 2023 με επικεφαλή στην Τατιάνα Καλογιάνη. Εκτό από την εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματο και τα αίτια που αυτό δεν ήταν το επιθυμητό και αναμενόμενο, έγινε συζήτηση για τη στάση τη Παράταξη εν ώψη του δεύτερου γύρου και διατυπώθηκαν απόψει προσκύμενε και προ τις δύο υποψηφιότητες, Θωμά Μπέγκα και Μοησία Ελισάφ, ακόμη και για την απόλυτη δημόσια υποστήριξή του. Κάτι τέτοιο βέβαια για τους λόγους που αναφέρθηκαν θεωρείται μάλλον αδύνατο. Ωστόσο μετά τις συναντήσεις που θα έχει η κυρία Καλογιάννη με τους δύο υποψηφίους πιθανολογείται πως θα στείλει ένα μήνυμα προς το εκλογικό σώμα για ψήφο κατά συνείδηση. Κρίσιμο ρόλο θα παίξει και η απόφαση της παράταξης για το ρόλο που επιθυμεί να έχει στη νέα δημοτική περίοδο. Αυτό έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά, αφού η κυρία Καλογιάνη θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ τη συνδιοίκηση ενό μεγάλου Δήμου ή τη Αντιπολίτευση σε μια χρονική περίοδο που, όπω φαίνεται, θα υπάρξει και αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό μετά τι εθνικέ εκλογέ του Ιουλίου.